είμαστε λοιπόν για να τελειώσει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας, αν και είναι δίσεκτος, αλλά παρόλα αυτά παιδιά πάντοτε ο Φλεβάρης είναι κουτσομήνας. Και δεν μας νοιάζει και καθόλου αυτό γιατί φεύγει και πάρα πολύ γρήγορα και έτσι και αλλάζουμε και πάρα πολύ γρήγορα το μήνα. Και θα μπούμε στον Μάρτη, τον Γδάρτη, τον κακό παλουκοκάφτη κτλ. Κτλ. Και αν φλεβήσει ο Μάρτης αυτός κτλ. Όλες αυτές τις παροιμίες ξέρετε. Σήμερα έχω τρεις κοριτσάρες για να αποχαιρετήσω ουσιαστικά το μήνα τηλεοπτικά. Δηλαδή δεν τον αποχαιρετώ τηλεοπτικά, αλλά και περιμένω και τον επόμενο, αφού θα έχω τα ζώδια της εβδομάδας, τα νέα του Instagram, αλλά και τις θεατρικές προτάσεις από την Γιούλη Κόκοτα, Αντελεούση, Ολυμπία Ψαρούπου κοντά μου. Και θα ξεκινήσω, Γιάννη μου, που πήγες βρε Γιάννη μου, μάλιστα. Και θα ξεκινήσω λοιπόν με την Γιούλη την Κόκοτα. Ο λόγος είναι ότι σήμερα μέσα από όλο μου το πάνελ είναι αυτή η γυναίκα που πραγματικά μπόρεσε και εναρμόνισε το ζωικό βασίλειο όλοι από την κορφή ως τα νύχια, διότι ξεκινάει με λεοπάρδαλη και λίγο τίγρη. Ναι, ναι, και στο παντελόνι. Στο παντελόνι, ναι, ναι. Λεοπάρδαλη πάνω, από πάνω, στρουθοκάμιλο στα σκουλαρίκια, δείξε να δει. Και κλείνω με καθώς Κόκοτα, με Κότα στο μαλλί. Πραγματικά όλο αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα ελληνικά δεδομένα. Γιατί δεν πήγες. Λοιπόν, να σου πω. Ορίστε. Του χρόνου, ναι, θυμίσου το, άμα γίνει, επειδή πάντα τα κορίτσια μου παίρνουν, θα είσαι στο Μαϊστάιλ Ρόξ. Δεν θέλω. Γιατί? Δεν θέλω. Θα κάνεις μόδα. Δεν θέλω να δει. Θα είσαι αγαπημένη άλλο του Γαβαλά. Αχ, τον Γαβαλά τον αγαπώ. Το ξέρω. Ναι, 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 τον αγαπώ. Θα σκάς μύτη εσύ και θα σου λένε που πας σήμερα. Που πας. Μα ξέρω ότι θα με ζηλέψουν και δεν θέλω. Δεν θέλει, δεν θα δημιουργήσει ίντριγκες. Φοβάμαι το κακό το μάτι. Το φοβάσαι. Ναι, εσύ θέλω. Δεν μπορείς να ξεματιάσεις μόνο σου. Μόνη σου. Όχι. Εμένα με ξεματιά. Παιδιά, η Κόκοτα, να ξέρετε, είναι πολύ καλή στο ξεματιασμά. Κάνω και τηλεξεματιασμά. Είσαι η τηλεξεματιάστρα. Και τηλεξεματιάστρα. Είναι η τηλεξεματιάστρα. Πρωινατζούδες, λοιπόν, μεσημεριανούδες και βραδινούδες. Να το έχετε στο νου σας, αν θέλετε, τηλεφωνάκι να σας ξεματιάξει. Μήπως το κάνω και επάγγελμα, δεν ξέρω. Ναι. Θα συνεργαστούμε. Να σου δώσει η Άντα. Όταν η Άντα λέει χαρτί, θα σε συνδέει στο νούμερο 2, γραφείο 2 ξεματιάστρα. Λοιπόν, έτσι, καμιά φορά τη στέλνω μήνυμα και τη λέω άντα μου με κάνει μία γιατί είναι πάρα πολύ καλή. Και μου λέει μισό λεπτό, μου λέει τελειώνω ένα χαρτί. Έτσι. Τώρα δεν μπορεί να λέει στην πελάτησα που έχει πάει με τόσο άγχος και να τη λέει μισό λεπτό και να, και να κάνει κάτι τέτοιο. Α, και δεν τότε πάει. Είναι που παίρνει εμένα και λε κάτι τέτοιο. Όχι, ανάλογα την ώρα. Την άντα την παίρνω και νύχτε. Αν δεν μπορώ να σου πάρω 2 η ώρα. Όχι, γιατί εγώ έχω. Γιατί η οικογένεια. Ζωή. Έχω και ζωή. Έχει και ζωή. Ναι. Είναι ενώ βλέπω τα άστρα, καταλαβαίνω. Η άντα ξυπνάει. Άλλωστε, όπω είχε πει ένα φίλο πολλά χρόνια πριν τώρα, καλή του ώρα. Το medium λέει δεν κοιμάται ποτέ. Τι θα κάνεις άμα σε πάρει, άμα σε πάρει κάποιος και σε χρειάζεται εκείνη την ώρα. Δεν έχει τύχει, δηλαδή πες μου να σε πάει και να σου πει πες μου τώρα. Θα τα ξαναβρω. Θα τα ξαναβρώ. Συνήθως 2 η ώρα με παίρνουν από Αμερική βέβαια, λόγω αλλαγής ώρας. Αλλά είναι και ιδιαίτερες περιπτώσεις. Όμως είναι σαν τους γιατρούς. Οι άνθρωποι που προβλέπουν το μέλλον, που σου λένε τις τάσεις τέλος πάντων για τα ζώδια, για τα αυτά, ή που θέλεις μια συμβουλή, ναι, πώς να προχωρήσεις, τι να κάνεις, για τη δουλειά σου, να υπογράψεις τώρα, να υπογράψεις πιο μετά, θέλουν εκείνη τη στιγμή να τους πεις. Δεν θέλουν όταν θα ξυπνήσεις εσύ όταν θα φτώσεις, οπότε απαιτούν. Ναι, μα η κατηγορία της δουλειάς μας ανήκει στους σύμβουλους, να ξέρεις, ναι, ουσιαστικά. Ναι, ναι, μα ουσιαστικά δεν αυτό είναι μια συμβουλευτική. Είναι σύμβουλο. Σαν... Είναι συμβουλευτική, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Και πρέπει να είστε 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεση του πελάτη σας. Ναι, πώς, ναι, θα γίνει. Σαν τους γιατρούς, έτσι. Ναι. Όταν ξεκινάει η άλλη, δεν πάρει τις πεις, περίμενε. Σαφώς. Στην στο εξωτερικό έχουν τους προσωπικούς τους ψυχολόγους. Οι οποίοι έχουν τους αστρολόγους. Τους αστρολόγους, βεβαίως. Ναι, ναι. Όπως και τώρα, ας πούμε, δεν μπορώ να πω στο τηλεοπτικό κοινό περίμενε να σου πει η Γιούλη Κόκοτα σε ποιο θέατρο θα πας. Θέλουνε τώρα. Δεν μπορώ άλλο να τρενάρω αυτή τη διαδικασία. Όχι, δεν θα την τρενάρεις. Ζέμπρα ξεκίνησε. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στο σύγχρονο θέατρο. Α, με πας σε πρόσεξε. Σύγχρονο θέατρο σήμερα. Τον τίτλο όμως το έργο εδώ θέλω. Ο Ελέφας. Όχι ο Ελέφαντας. Ο Ελέφας. Ο Ελέφας. Ο Ελέφας, όπου μιλάμε Ελέφαντα ή είναι κάτι άλλο. Όχι, όχι, για Ελέφαντα αναφέρεται, γιατί ο Ελέφαντας έχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει όλοι να το θυμόμαστε, ότι ο Ελέφαντας έχει μνήμη.
Ναι, το ξέρω, καλή πλάκα κάνω. Ο ελέφαντας... Δεν το λέμε ότι έχω μνήμη ελέφαντα. Ακριβώς. Δεν ξεχνάει ποτέ. Και όπως δεν ξεχνάει τα καλά, δεν ξεχνάει και τα κακά. Μάλιστα. Έτσι και του έχεις κάνει κάτι, θα στη φυλάξει. Μάλιστα. Κάποια στιγμή θα έρθει. Και θα σε πατήσει. Θα σε πατήσει, θα σε κοπανίσει με την προβοσκίδα, θα σε πνίξει, θα σε κάνει. Πάντως δεν γλιτώνει. Πάντως, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι από την προβοσκίδα. Θα γελάσει τώρα αυτή, αλλά δεν μας διαφέρει. Δεν γλιτώνει. Μα τώρα, δεν γλιτώνει. Ναι, άμα σου χώσει μία, καλέ έφυγε. Αυτό. Πόσο και κιλά να είσαι. Μα ξέρεις που θα σε στείλει. Νομίζω ότι δεν έχει δύναμη είναι... αυτό το πράγμα. Μα έχει. Και αυτό που είναι και ένδειξη αγάπης στον ελέφαντα, γιατί τους ανθρώπους που αγαπάει, τους παίρνει με την προβοσκίδα. Και τους σηκώνει ουσιαστικά ή τους χαϊδεύει. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί και να τους πνίξει και να τους σκοτώσει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα κρατήστε το, γιατί είναι αυτό ακριβώς που έρχεται και δείχνει η ιστορία που θα παρακολουθήσουμε στο σύγχρονο θέατρο, με πρωταγωνιστές την Μπέση Μάλφα, τον Γιώργο Γιαννόπουλο, τον Βαγγέλη Δαούση και τη Στεφανία Ζώρα. Λοιπόν, μεταφερόμαστε σε ένα χωριό της Ελλάδας, σε ένα χωριό που ο άντρας είναι που κρατάει τα ηνία της οικογένειας, ένας άντρας παραδοσιακός, ο αγαπημένος μας ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Και η Μπέση Μάλφα είναι μια παραδοσιακή νοικοκυρά. Μια νοικοκυρά η οποία καταπιέζεται από τον σύζυγο αυτό που έχει, ο οποίος έχει το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Βλέπετε και ένα εμπνευσμένο σκηνικό, πάρα πολύ ωραίο. Και είναι αυτά που θέλει να σου δείξει, που το καταλαβαίνεις όμως στη διάρκεια του έργου. Όσο εκτυλίσσεται το έργο, τόσο καταλαβαίνεις πόσο σωστά είναι αυτά που βλέπουμε εκεί. Που βλέπουμε ένα εικονοστάσι που κάτι συμβολίζει. Βλέπουμε στην αυλή έναν κύκνο που επίσης συμβολίζει ένα υποτιθέμενο γούστο, ένα υποτιθέμενο κάλος, το οποίο δεν είναι και πραγματικό. Και είναι μια κωμωδία μαύρη. Βλέπεις τραγικές καταστάσεις με τις οποίες όμως γελάς. Αυτό είναι το παράδοξο, ότι μιλάμε για μια κωμωδία. Είναι από τα ωραιότερα έργα που έχω δει τη φετινή σεζόν, από τα καινούργια έργα, μάλλον όχι καινούργια, παίχτηκε και πέρσι πρώτη φορά στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά για λίγες παραστάσεις. Έκανε μια μίνι περιοδία στην Ελλάδα και φέτος ξανά ήρθε και να σπεύσετε να το δείτε, γιατί είναι... η μικρογραφία της ελληνικής οικογένειας, της ελληνικής υπαίθρου, είναι αυτά όλα που έχουμε μέσα μας, είναι αυτή η καταπίεση της γυναίκας που δεν μπορεί να μιλήσει, είναι η καταπίεση που υφίσταται από τον άντρα της, επειδή ο μπαμπάς της, ας πούμε, ήταν αριστερός, επειδή αυτή δεν έχει τελειώσει το γυμνάσιο, επειδή δεν είναι πια τόσο όμορφη όσο ήταν στα νιάτα της ή ένα νέο κορίτσι. Είναι η εξουσία που ασκεί αυτός ο άνθρωπος και η κακοποιητική του συμπεριφορά, η οποία δεν είναι ότι τη δέρνει, δεν είναι αυτού του είδους η κακοποίηση, είναι όμως ο τρόπος που της μιλάει, που είναι απαξιωτικός. Είναι ο τρόπος που της φέρεται από το στρώσε τραπέζι και με το ύφος που το λέει, η οποία είναι όλη μέρα στην κουζίνα και μαγειρεύει, και μαγειρεύει πραγματικά και... Δίνει και στον κόσμο φακές να φάει στο τέλος. Δίνουν σε μπολάκια. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο happening αυτό που συμβαίνει, το οποίο σε βάζει μέσα στο έργο και έχει σχέση και με το τέλος του έργου, το πώς τελειώνει. Και στη ζωή αυτού του ζευγαριού, λοιπόν, που δεν έχει παιδιά και που η γυναίκα αυτή βασανίζεται με όλα αυτά, αλλά δεν μιλάει και κρατάει μέσα της θυμό, κάνει υπομονή γιατί είναι ο άντρας της, είναι το στεφάνι της, είναι αυτός που πάντα έχει δίκιο, είναι αυτός που είναι χωμένος στην πολιτική και στο μικρό κόσμο της περιοχής του, είναι αυτός που θεωρεί ότι είναι από τη σωστή μεριά των εξελίξεων και των γεγονότων, βεβαίως, που θεωρεί ότι είναι η δεξή και η αριστερή, ότι είναι η μαύρη και η άσπρη, ότι δεν ανέχεται τους μετανάστες. Δηλαδή, περνάνε πάρα πολλά θέματα μέσα από αυτή τη γραφή, η οποία, σας ξαναλέω, είναι μια τραγική κωμωδία. Είναι μια κωμωδία που θα γελάσεις αβίαστα. Όχι θα χαμογελάσεις, θα γελάσεις. Θα γελάσεις αβίαστα και δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις σε ένα τέτοιο έργο, τόσο που θα μπορούσε να γίνει... Στενάχωρο. Ναι. Γι' αυτό και λέγεται τραγική κωμωδία. Ναι, ναι. Δηλαδή, στην ουσία, η τραγικότητα μιας κατάστασης, μιας συμπεριφοράς ενός ανθρώπου, αντί να σε κάνει να κλάψεις, είναι με τέτοιο τρόπο δοσμένο... Που σε κάνει να γελάς. Ναι. Που σε κάνει να γελάς. Είναι εξαιρετικές οι ερμηνείες. Το έργο το έχει γράψει ο Κώστας Μποσταντζόγλου. Τη σκηνοθεσία την έχει κάνει ο Λευτέρης Γιωβανίδης.
Εκτός από το ζευγάρι, υπάρχει και ένα ζευγάρι ανιψιών που ο κύριος Γιαννόπουλος έχει αναλάβει, ας πούμε, τον ανιψιό, να τον γαλουχίσει, να τον κάνει άντρα, να του πει μη στεναχωριέσαι, μην αυτόνεις, θα σκοτώνεις, θα πηγαίνεις και κυνήγι, άσχετα αν το αντέχει το παιδί αυτό ή όχι. Και είναι και η κοπέλα, η σύζυγος του ανιψιού, η οποία είναι έγκυος, και βλέπουμε και τι σκοτεινά παραδόσια υπάρχουν ανάμεσα σε θείο και ανιψιά και ανιψιό και πώς εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Δεν θα σας τα πω, να πάτε να τα δείτε. Να πάτε απαραίτητα. Σε λίγο το μόνο που δεν μας έχει φέρει εδώ είναι popcorn. Δηλαδή εγώ ένιωσα ότι πραγματικά, τι ώρα παιδιά τελειώνει, έλα να χειροκροτήσουμε τους ηθοποιούς. Με έχει εντυπωσιάσει αυτή η παράσταση και να πάτε οπωσδήποτε να τη δείτε. Παίζετε Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή στις 9 και Σάββατο στις 6.30, εισιτήρια από 14 ευρώ, 90 λεπτά η διάρκεια. Θα παρακαλούσατε να κρατήσει άλλο τόσο, γιατί την παρακολουθείτε με κομμένη ανάσα και με γέλιο και με αυτά και περιμένεις να δεις τι θα γίνει μετά και πώς θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί και με τίποτα δεν περιμένεις στο τέλος που έρχεται. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία παράσταση και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιούλη Κόκοτα. Δεν φεύγεις βέβαια από εδώ, γιατί έχουμε και εμείς να σου πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εσύ μας είπες για παράσταση, εμείς θα σου πούμε όμως τι μελιγενέστε αυτή τη βδομάδα και γενικότερα στο νέο μήνα με τα ζώδια. Η αγαπημένη Ολυμπία θα σε πάει σε πάρα πολύ ωραία γενέθλια. Εγώ μπορεί να σε πάω και σε άλλα πράγματα και σε άλλα μονοπάτια. Γενικότερα, μόλις ξεκινήσαμε. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι σε απόγνωση. Θέλω να πετάξω όλα μου τα έπιπλα, αλλά δεν μπορώ να πάρω καινούρια. Να τα πετάξεις, να τα αλλάξεις. Έχεις κυμολία. Τι κυμολία, Σπύρο? Στο σχολείο είμαστε. Α, καλά. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Ειδικό χρώμα τεχνοτροπίας. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Πώς δεν το σκέφτηκα. Και εσύ, μην κάθεσαι, έχεις φαντασία. Πάρε χρώμα all times της Κοσμοχρώμ και ξεκίνα! Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρώμ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Του μήνα, αλλά αρχή μιας νέας εβδομάδας και εννοείται ότι δεν ξεκινάμε την εβδομάδα μας όπως κάθε Δευτερούλα εδώ πέρα με την Άντα Λεούση και τα ζώδια της εβδομάδας, γιατί το τι μελιγενέστε θέλουμε να το ξέρουμε. Όχι ότι θα αλλάξουμε, νομίζω ότι η πεπρωμένον φυγή είναι αδύνατον που λέμε και δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Απλά μπορείς να το περιορίσεις, να είσαι πιο έτοιμος για να το υποδεχτείς, είτε το καλό είτε το κακό, ή τουλάχιστον να το έχεις στο μυαλό σου. Δεν νομίζω δηλαδή ότι πάμε ποτέ να μας πει κάποιος το ζώδιό μας για να μου πει ότι σε αυτή τη εβδομάδα θα είναι δύσκολη και να μου την κάνει Λεούση μαγικά εύκολη. Απλά τουλάχιστον να προσέχω. Να προσέχω. Είναι δηλαδή διδακτικός λίγο χαρακτήρας της αστρολογίας, νομίζω, γενικά των προβλέψεων. Συμβουλευτικός. Και σε γενικό πλάνο είναι τα ζώδια γενικευμένα, δεν είναι προσωπικά. Αυτό έχουμε όλη εβδομάδα. Το προσωπικό οροσκόπιο του καθενός βγαίνει μέσα στο προσωπικό του χάρτη. Mm-hmm. Ή τα προβλήματά του, αυτά που τον ενδιαφέρουν, πρέπει να στα παραθέσει επί προσωπικού και να το αναλύσεις επί συγκεκριμένου προβλήματος. Το να πεις δηλαδή τώρα ότι εγώ και οι δανείζομαι πρέπει να προσέξετε σε νέες αγορές, αν έρθει ένας άλλος και σου πει, μα ξέρετε, εμένα μου παίρνουν το σπίτι, δεν πάει να πει ότι όλοι εγώ και θα κάνουν αγορές. Όχι, βέβαια. Αυτό είπαμε ότι είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό. Η κάθε εβδομάδα, ο κάθε μήνας, όπως λέμε, αντιπροσωπεύει πάντα τα ζώδια του δεκαημέρου, δηλαδή που αντιπροσωπεύουν τον μήνα. Πάμε να δούμε λίγο τα ζωδιάκια μας.
Στις 28 του μηνός είναι ο ήλιος ο Συγδής σε σύνοδο με τον Ερμή και τον Κρόνο. Καλό θα είναι λοιπόν να κρατήσουμε τις ισορροπίες στον επαγγελματικό αλλά και τον οικονομικό μας τομέα, χωρίς να αφήσουμε παραπονεμένο τον κοινωνικό μας κύκλο. Φερθείτε λίγο με υπευθυνότητα και περισσότερη σοβαρότητα σε ό,τι σχετίζεται λοιπόν με δημόσιες υπηρεσίες. Στις 3 του μήνα του καινούριου μας, η Αφροδίτη στον υδροχό σε τετράγωνο με τον ουρανό, στον Ταύρο, δεν θα είναι εύκολο να κρατηθείτε μακριά από άτομα που θα σας εκνευρίζουν και θα εκφράζεστε λίγο έντονα τη δυσαρέσκεια και τα παράπονά σας. Πάμε να δούμε λίγο τα ζωδιάκια της εβδομάδας μας, τα κρυάρια για αυτή την εβδομάδα λοιπόν. Καιρός να ισχυροποιήσετε λίγο τη θέση σας, δίνοντας στους άλλους να καταλάβουν πως δεν έχετε χρόνο να αναμασάτε τα λόγια σας. Προχωρήστε λοιπόν σε πράξεις όταν εσείς κρίνετε ότι είναι απαραίτητες για να αισθανθείτε πληρότητα με τον σύντροφό σας και γενικά με τους οικείους, με τα οικεία πρόσωπα. Εκφράστε τις συναισθηματικές σας ανάγκες άμεσα. Ταύρος. Αρκετά συχνά προσπερνάτε κάτι για να μην δώσετε συνέχεια. Όμως αυτό έχει αρχίσει να στρέφεται εναντίον σας και να σας γεμίζει λίγο άγχος. Δώστε τις ανάλογες απαντήσεις αντιμετωπίζοντας άμεσα τις καταστάσεις. Προγραμματίστε σωστά τους στόχους σας και αρχίστε λίγο να τους πραγματοποιείτε. Δίδυμοι. Είστε πολύ κοντά στο να δείτε να παίρνει σάρκα και οστά αυτό για το οποίο έχετε σίγουρα δουλέψει. Μην αφήνετε λοιπόν τίποτα αδιευκρίνιστο και αναλύσετε τα σχόλια των άλλων. Οι συναισθηματικές σας ανασφάλειες που σας πιάνουν συχνά δεν αποφεύγονται με τη μοναξιά. Καρκίνος. Η συστηματική προετοιμασία για να ανταποκριθείτε αυτό το μήνα σε πολύπλευρες υποχρεώσεις είναι καθοριστική για το αποτέλεσμα. Η δικαίωση είναι η πιο πιθανή έκβαση και απομακρυνθείτε από κακόβουλα άτομα για να ανταποκριθείτε στις τρέχουσες υποχρεώσεις. Λέων. Αναρρύθμιτοι λόγοι μπορούν να σας κάνουν να βγείτε έξω από τους στόχους σας. Όμως, εσείς καλά θα κάνετε να μην ενδίδετε σε οτιδήποτε σας παρασύρει μακριά από τα μελλοντικά σας σχέδια. Βρείτε λίγο χρόνο να ασχοληθείτε με ό,τι σας αρέσει, καθώς θα υπάρχουν κάποιες εντάσεις στον επαγγελματικό σας χώρο. Παρθένη μας. Λοιπόν, πάντε γενικό. Πάντε για να μην γυρίσει την κάμερα, η Γιούλη. Και λέει, άντα, Παρθένη μας. Παρθένη μας, λοιπόν. Δεν άκουσα. Πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη, κύριε. Ποιος είστε. Τι θέλεις από μένα, ναι. Έτσι. Πώς τα ξέρω, λέω. Πόσα τραγούδια μπορεί πια να έχω αποθηκεύσει σε αυτό το μικρό, αλλά πλουσιότατο μυαλό. Είσαι ή δεν είσαι μια κατηγορία. Βέβαια, βρε Ολυμπία μου, πες το. Πες το. Πες το να τα ακούνε κάποιες. Αχ, δεν τα λέμε εμείς. Κάνω την κουκούρα να παίζει και μας κοιτάνε μες στα μάτια τι θα φάμε, τι θα κάνουμε και θα παραγγείλουμε. Θέλω να μου πεις μετά ποια λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να την πω, έτσι. Ναι, ναι, ό, καλά, όχι τώρα. Μετά όμως θέλω να μου πεις. Αναφορά. Πλήρης αναφορά. Λοιπόν. Λοιπόν, αγαπημένη μας Παρθένη, μάλλον θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας να κόψετε μερικές γέφυρες επικοινωνίας. Oh. Έστω και προσωρινά. Για πρόσθετε με ποιες επικοινωνίες. Έστω λοιπόν και προσωρινά. Αλλά δεν πρέπει να αφήσετε τους άλλους να καταλάβουν ότι είστε ανεκτικοί και υποχωρητικοί. Σταματήστε λίγο να μένετε πάντα στη θεωρία και προχωρήστε επιτέλους σε πράξεις. Ωραία. Τα ακούς, Αλέξανδρε. Εγώ τα ακούω γιατί έχω χωροσκόπο. Έτσι, γι' αυτό. Και θα πρέπει να το εφαρμόσω αυτό. Σημείωνε. Κάτσε να γράψω τα ονόματα. Α. Α, το πάμε ονόμαστε. Μέχρι να φτάσουμε στο ωμέγα. Καλέ, θα έχει περάσει η εβδομάδα. Μα γι' αυτό. Για πες. Ζυγός. Ζυγός. Πάμε στο ζυγό, λοιπόν. Η ανάγκη σας να προεξοφλείτε κάτι πριν ακόμα το δείτε να ολοκληρώνετε σας βγάζει από την πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα είναι να φαίνεστε λίγο αρνητικοί ή εθεροβάμονες και αυτό σας κάνει λίγο κακό. Μην επιτρέψετε σε αναμνήσεις όχι και τόσο ευχάριστες να σας απομονώσουν από αγαπημένα σας πρόσωπα. Σκορπιός. Χωροσκόπο. Θα παρακολουθήσω και ζώδιο. Αυτό. Θα παρακολουθήσω και αυτό. Λοιπόν, οι σκορπιοί, οι λανθασμένες κινήσεις σας κάνουν λίγο απεσιόδοξους, όμως επειδή θέλετε να ελέγχετε τις καταστάσεις, φροντίστε να διαλέξετε λίγο την κατάλληλη στιγμή για τον ανάλογο σκοπό. Το γεγονός να μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις θα αποδειχτεί σίγουρα ωφέλιμο, αλλά και πιθανότατα κερδοφόρο. Μάλιστα. Είναι δηλαδή και για οικονομικά λίγο οι σκορπιοί ευνοούνται. Mm-hmm. Το ξώτης. Εάν εσείς οι ίδιοι δεν καταλάβετε πως δεν μπορείτε να βοηθήσετε τους άλλους αν δεν θέλουν να βοηθηθούν οι ίδιοι. Συγγνώμη.
εάν δεν θέλουν να βοηθήσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, μία ακόμα καλή σας πρόθεση μπορεί να αποβεί άκαρπη. Προς το παρόν, λοιπόν, τουλάχιστον περιορίστε τις ανάγκες σας στις απολύτως απαραίτητες και κάντε νέα σχέδια για το μέλλον. Εγώ κεράκια μας. Ενδιαφερθείτε για τις προσωπικές σας σχέσεις και μην απομονώνεστε. Κάποιες εξελίξεις μπορεί να σας προλάβουν και να χρειαστεί να πείτε κάποιο αντίο εκεί που ουσιαστικά δεν είσαστε έτοιμοι γι' αυτό. Γεια σου! Και πραγματοποιήστε να για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας, προετοιμαστείτε ψυχολογικά αλλά και ηθικά. Αυτό το γεια σου πάει εκεί που κόβονται γέφυρες της επικοινωνίας. Να ξέρεις εγώ μήπως και... γιατί τα συνδέω εγώ τώρα αυτά τον Παρθένο με τον εγώ καιρό εδώ. Τα πέλτες. Μιλάω, δεν είναι να μπλέξεις. Ο μπλέξεις. Είναι τηλεθεατή εγώ θα σου πω. Λίγο το μαλλί σας εδώ κύριε Κόκοτα. Όπως βγάλατε το γυαλί. Ναι, ναι, ναι. Το ένα φτερό λίγο. Εντάξει. Τα φτερά μου εδώ και τα πούπα όλα. Τέλεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εκεί μείνε, μείνε έτσι λίγο για να... Εκεί. Για πάμε. Πάμε στους υδροχόους μας. Οι υδροχόοι, λοιπόν, δείξτε αυτοπεποίθηση και αναλάβετε τις ευθύνες μιας νέας πρότασης που τυχόν σας γίνει. Η αυτοδυναμία σας είναι μεγάλη όταν πρόκειται να κάνετε κάτι που ενθαρρύνει τις φιλοδοξίες σας. Και αυτό που θα σας βοηθήσει πολύ στη συγκεκριμένη εβδομάδα είναι η τυπικότητα αλλά και η διπλωματία. Α, να το γράψω και αυτό να το πω στην ξαδέλφη. Παρότι που οι υδροχόοι δεν έχουν ανάγκη ιδιαίτερη διπλωματία, δεν είναι πολύ ελευθερία. Πολύ τζαζ, πολύ τζαζ. Τα ψαράκια μας, τα τελευταία, ηχθείς, η διαφορετική στάση που κρατάτε από κάποιους που συναναστρέφεστε είναι αυτή που θα σας κάνει ξεχωριστούς και ακόμα και αν είναι βαρύ το τίμημα των αντιδράσεων. Υπερισχύετε κατά κανόνα και φανείτε δίκαιοι επέναντι στους συνεργάτες σας που σίγουρα θα σας βγει σε καλό. Έτσι έχει αυτή η εβδομάδα μας. Ωραία εβδομάδα είναι. Εμένα μου άρεσε είναι. Το κομμάτι είναι το δικό ωραία. Μου και θα το κάνω. Ολυμπία, εσύ. Σούπερ. Ταιριάζει με αυτά που θα ήθελε. Σούπερ. Μένω 80% ναι. Εντάξει, παιδιά. 100% τώρα, άμα θες και την αστρολογία, ναι. Άμα τώρα σου ταιριάζει το 80% στο προσωπικό σου, μπορεί να είναι 100%. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θέλετε να πάμε έτσι λίγο να δούμε να... Τι, ας πούμε, τι θα σου άρεσε πολύ. Κάνω ερώτηση σε όλες και θα μου λέτε και εγώ θα κάνω και το... Το πλάνο. Κάνω το πλάνο. Ναι. Λοιπόν, μάξι, σπίτι. Τώρα, μην το πάρετε το για πάντα και τα λοιπά. Με τι θα σου κέντριζε το ενδιαφέρον ένας άντρας? Να σε πήγαινε βόλτα με ένα ακριβό αμάξι ή να σε έβαζε σε ένα πολύ ακριβό σπίτι ή να σε πήγαινε σε ένα πολύ ακριβό ξενοδοχείο? Σπίτι. Σπίτι. Κυρία Κόκοτα. Πρέπει να πω κάτι διαφορετικό εγώ. Είναι από τα τρία. Το σπίτι. Όποιο θέλεις. Σπίτι. Ολυμπία. Τίποτα από τα τρία δεν μου κάνει. Αλλά πρέπει όμως να επιλέξεις, φίλε αγάπη μου. Για ξαναπέσαι, Ελμία. Μάλιστα, ξεκινάω. Με ένα πολύ ακριβό αμάξι να σε πήγαινε μια βόλτα, ναι. Να σε έβαζε στο πολύ ακριβό το σπίτι, ναι. Ή να σε πήγαινε σε ένα πολύ ακριβό ξενοδοχείο. Πω, πολύ δυσκολία βλέπω εδώ. Τι είναι αυτό τώρα. Έφυγε, πήγε μάλλον. Πήγε μάλλον. Λοιπόν, καλά, δεν έπαιζε και ρόλο τώρα να το πεις, γιατί έχουμε δύο στα τρία. Άντε και τα κορίτσια αυτό που είπα. Άντε, σπίτι. Δεν με συγκινεί. Λοιπόν, ναι. Κατοχυρώθηκε λοιπόν. Τι. Πάμε να δούμε σπίτια. Ακριβά σπίτια. Τέλεια. Ανά τον κόσμο. Για τα μάτια σας, δεν ξέρω αν είναι για τα βαλάντιά σας, αλλά καμιά φορά να σου πω κάτι. Το μάτι κάνει την καλύτερη δουλειά.
Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια. Δηλαδή? Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα. Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια. Στο τένις. Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση. Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι. Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Take no loss, huh? I don't even know what it costs, huh? I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah. I can't take no loss, yeah. I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah, yeah. Run it, run it, ooh. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah. Yeah, I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem been petty. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke been heavy, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get an NFT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that, I don't really hold out of books, but I'ma learn how to. Τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Καλά, εγώ σας πήγα σε πολύ ακριβά σπίτια και εσείς γελάτε. Γιατί γελάτε δηλαδή? Γιατί θέλουμε το αυτοκίνητο τελικά. Α, καλύτερα. Ναι, ωραία. Θέλεις το αυτοκίνητο? Ναι, για πάμε κι αλλού, κατάλαβες. Μετά το σπίτι δηλαδή, ή μάλλον εγώ λέω ότι να το πας αλλιώς. Να έρθει να σε πάρει με ένα ακριβό αυτοκίνητο, να σε πάει στο σπίτι, αλλά να καταλήξει στο ξενοδοχείο διακοπές. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο. Όλο το πακέτο. Ναι, τώρα ή το έχεις, δεν το έχεις. Τι γίνεται το Instagram σήμερα, γιορτάζει, γενέθλια? Αμέ, όλοι... μέρος δεύτερο. Μέρος δεύτερο, γιατί είχαμε δείξει πάλι. Είχαμε δείξει, βεβαίως. Ναι, Ιανουάριο. Μα κάθε μέρα υπάρχουν γενέθλια έτσι κι αλλιώς. Απλά νομίζω ότι είναι πολύ έντονο, Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Μάλλον πρέπει να έχουμε πολλούς υδροχόους. Νομίζω δεν είναι όμως όλος ο Φεβρουάριος υδροχόοι. Και το έχουμε, Δεκέμβρη. Ψάρια, στα ψάρια, ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι μέρες που είπαμε και την προηγούμενη φορά θα πούμε και σήμερα, νομίζω ότι πρέπει να είναι υδροχόοι. Μάλιστα. Ξεκινάμε λοιπόν, πάμε να δούμε, με την Έλενα Φερεντίνου, τη σύντροφο του Νίκου Καρβέλα, όπου είχε τα γενέθλιά της. Α, και, και νομίζω ότι εκεί πέρα πήγανε και οι δύο πρώην. Και βεβαίως. Η Ανίτα και η Βύση, ναι, ναι. Έτσι, η Ανίτα με τη Βύση ήταν πάρα πολύ φίλες. Ναι. Από τότε που η μία... ουσιαστικά αντιδέχτηκε την άλλη και πάλι φίλες ήταν. Γιατί είναι και οι δύο πολύ open mind. Υπήρξε και μια ενδιά μέσα. Υπήρξε, αλλά λέω ότι η Ανίτα γενικότερα με την Άννα είναι πάρα πολύ φίλες, είναι και οι δύο ροκές, έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία και νομίζω ότι τελικά το ροκ στοιχείο ενώνει, του Νίκου Καρβέλα ενώνει όλες τις γυναίκες δίπλα του. Η προσωπικότητα γενικά είναι ιδιαίτερος άνθρωπος. Και ανέβασαν και ένα χιουμοριστικό βίντεο και κάποιοι τους θαυμαστές είπανε ότι έτσι μοιάζανε λίγο τα μαλλιά και των τριών. Ναι, έτσι τόνι, λίγο... στο μαλλί. Το ξανθώ. Ναι, το ξανθώ. Ναι, έτσι, γιουμοριστικά. Και τα γιόρτασαν λοιπόν, πήγανε σε γνωστό μαγαζί όπου γιόρτασαν τα γενέθλια της συντρόφου του Νίκου Καρβέλα με την οποία έχει αποκτήσει και ένα παιδάκι, ένα μικρό αγοράκι. Και χρόνια τους πολλά και προχωράμε. Να ρωτήσω κάτι, ο Νίκος Καρβέλας έχει ένα παιδί με την Άννα. Ένα παιδί με την καινούργια. Ναι, και ένα με την Ανίτα. Ναι, έχει τον Νικόλα. Έχει και με την Μπάνια. Με όλες έκανε παιδιά. Σχεδόν. Ναι, όχι. Με την τέτοια δεν έκανε. Τον είχα βγάλει εγώ αποκλειστικά. Με ποια ήταν τότε που τον είχα βγάλει τα παλιά χρόνια? Όχι. Με την τραγουδίστρια. Αργυροπούλου. Όχι. Αναγνωστοπούλου. Με την αναγνωστοπούλου. Ευτυχώς έχουμε και τη Φέη εδώ τη Σπανού που μας βοηθάει. Ευχαριστούμε, Φέη. Βέβαια, έχει έρθει γιατί έχουμε εξωτερικό γύρισμα και να δώσει και ένα χέρι βοηθείας. Λοιπόν, καλά. Για πάμε να δούμε το επόμενο, παρακαλώ. Πάμε λοιπόν στην Αγγελική Νικολούλη, η οποία έχει και η ίδια τα γενέθλιά της και μάλιστα οι συνεργάτες από την εκπομπή μαζί με το γιο της της έκαναν μία έκπληξη στο γραφείο της. Μία πολύ όμορφη τούρτα
με ένα κεράκι πάνω, τη τραγούδησαν τα χρόνια πολλά, είσαι το κεράκι και εννοείται ότι αγκάλιασε το γιο της, ο οποίος είναι και η μεγαλύτερη αδυναμία της. Αλίμονο. Όπως για κάθε μάνα. Όπως για κάθε μάνα, παιδιά, ένα γενικά για τα παιδιά τους, αλλά νομίζω ότι η μάνα με το γιο, όπως και ο μπαμπάς με την κόρη, έχουν μια ιδιαίτερη σχέση. Έχουν μια ιδιαίτερη σχέση. Όπως και εσύ, εμένα με το παιδί σου. Άλλο, αυτό το λέω. Ναι. Γιούλη το παιδί, δεν σου είπα όταν έφευγα. Γιούλη το παιδί. Λοιπόν. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε λοιπόν στη Μελίνα Νικολαίδη, την κόρη της Δέσποινας Βαδί και του Ντέμι Νικολαίδη, η οποία έχει και ίδια τα γενέθλιά της και ο σύντροφός της ο Αλέξανδρος, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και αρκετό καιρό, έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση προκειμένου να της ευχηθεί χρόνια πολλά, μάλλον είναι από κάποιο ταξίδι που είχαν κάνει δυο τους στο παρελθόν. Η Δέσποινα Βαδί ταξίδεψε μέχρι την Αγγλία που σπουδάζει η κόρη της προκειμένου να περάσουν τα γενέθλια έτσι όμορφα, οι δυο τους αλλά και με φίλες της Μελίνας. Ο σύντροφος της Μελίνας δεν μπόρεσε να δώσει το παρόν, τουλάχιστον από τα στιγμιότυπα που είδαμε, που ανάρτησαν μητέρα και κόρη, μάλλον λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Μάλιστα. Προχωράμε στην Ελένη Φουρέιρα, η οποία γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του γιού της. Έτσι λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα και Αλμπέρτο Μποτία μαζεύτηκαν στο σπίτι οικογενειακά, λίγοι και καλοί που λέμε, και γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του μονάκριβού τους και βλέπουμε έχουμε δύο στιγμιότυπα, ελάχιστα στιγμιότυπα είχαμε από το πάρτι το οποίο έγινε που είχε θέμα φύση, ζωάκια, Γιούλη σε για τα μωρά τώρα νομίζω ότι αυτό είναι καλύτερο. Επειδή ξεκινήσαμε ναι. Και εννοείται, χρόνια πολλά να είναι όλος ο κόσμος γερός και δυνατός. Πάρα πολύ ωραία γενέθλια, άντε παιδιά και στα δικά μας. Εμένα θα περιμένετε περίπου ένα χρόνο. Και εσένα, είναι η πρώτη φορά που το λέω, το θέλω στο συμβόλαιό μου του χρόνου, 21 Σεπτεμβρίου. Εδώ δεν έχω εγώ, έχουν όλο το πανελίξ συμβόλαιο στο μέλλον. Τι συμβόλαιο να έχει, το λες και το ξαναλες, ολόκληρος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Δεν είναι με συμβόλαιο. Δεν έχει σημασία. Άλλο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, άλλο η εκπομπή. Και να βρω μεθαύριο ο πρόεδρος με πετάξει. Θα κάνεις αυτό το πράγμα στον εαυτό σου. Δηλαδή, μπορεί να σακωθεί ο Αλέξανδρος με τον Αλέξανδρο Πετρίδη. Και αν ήθελε ο ένας να βλέπει τον άλλον. Α, έχουμε και τέτοια. Θέλω να ξέρω με ποιον μιλάω κάθε φορά. Ναι. Μιλάτε με μένα. Αυτό το με μένα όμως πρέπει να βρείτε. Και quiz. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, αλλά επειδή σε αυτή την εκπομπή εγώ χατήρια δεν χαλάω, θα κλείσουμε και με πολύ ωραία και ακριβά αυτοκίνητα, γιατί έτσι θέλω τα κορίτσια μου, και να τους πάω και μια βόλτα, ντε!